Πάλι καλημέρα. Οι συμμαθητές σας έκαναν μια σημαντική προσπάθεια να σας παρουσιάσουν μια μικρή γιορτούλα. Έτσι για να δώσουμε ένα νόημα στις μέρες που έρχονται. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτές που γύρισα στην Αμαλιάδα, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή αν φτάσαμε κιόλας στην παραμονή του Χριστουγέννων και κανένας μας δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δυστυχώς η καθημερινότητα μας έχει κάνει να ξεχάσουμε ότι σε δύο μέρες έχουμε Χριστουγέννων. Ας ακούσουμε τη γιορτούλα, ας κάνουμε ησυχία και ας βοηθήσουμε. Περιμένω δύο κοπελίτσες εκεί κουβεντιάζουν και σέβομαι όταν μιλάει ο άλλος, εγώ δεν μιλάω. Ας βοηθήσουμε λοιπόν τους συμμαθητές μας να μας δώσουν αυτό το νόημα των Χριστουγέννων και ας προσέξουμε λιγάκι και τον δρόμο να δούμε τι μηνύματα θέλει να περάσει. Τι είναι τα Χριστούγεννα. Θέλω να συγχαρώ εξ αρχής τις συναδέλφισσες, οι οποίες βοήθησαν, την κυρία Πέπη Ανδριανοπούλου, την κυρία Κάρτου την Αθηνά, την κυρία Νταΐ τη Βίκη, την κυρία Όπη Πεφυλοπούλου και την κυρία Χριστίνα Καραντώνη, που καθημερινά στην εκδήλωση. Ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον μουσικό που δώσατε το συνάδελφο. Είμαι ευχαριστώ γιατί από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο σχολείο μας θεωρώ ότι έχει όρεξη να προσφέρει στη μουσική και φαίνεται τελικά την πάρκα σήμερα να σας προσφέρει. Και αυτό είναι σημαντικό κέρδος και για εσάς και για το σχολείο μας. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος, τραβάει τη γιορτή. Θέλω ησυχία για τη γιορτή να λέει το παιδί μου. Να περάσετε καλά με τους γονείς σας. Κυρία Κάρτου, μας είπε δύο λόγια για τις μέρες του Χριστουγέννου.